Προσπαθούν να μεγαλώσουν μόνοι τα παιδιά τους και είναι αντιμέτωποι με δεκάδες προβλήματα που τους δυσκολεύουν τη ζωή. Ο λόγος για τους μονογονείς, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες. Τα βασικά προβλήματα, αν θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε 3-4 βασικούς άξονες, είναι το οικονομικό, μαζί με το εργασιακό, το κοινωνικό, το ψυχολογικό και φυσικά το νομικό, η νομική στήριξη που είναι απαραίτητη. Βλέπουμε ότι όλοι έχουν τέτοια θέματα νομικής στήριξης. Σχεδόν το 8% των οικογενειών της Ελλάδας είναι πλέον μονογονεϊκές. Γονείς που είτε οι σύζυγοί τους δεν αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα παιδιά, είτε δεν αναγνωρίζουν τα παιδιά τους, αλλά και οικογένειες με υιοθετημένα παιδιά από ένα μόνο γονέα. Το κράτος έχει προβλέψει, έχει δώσει κάποιες... Επιδοματική πολιτική ακόμη δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες ελευθερίνσεις, υπάρχουν κάποια μνήα, κάποια πρόνοια που έχει γίνει σε παιδικούς σταθμούς είτε σε άλλους φορείς, αλλά νομίζω είμαστε ακόμη πίσω. Στο Ηράκλειο οι μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο έως τώρα ξεπερνούν τις 110, με τις αιτήσεις για εγγραφή να αυξάνονται διαρκώς. Είναι εύκολη η διαχείριση, το εργασιακό κομμάτι για τους μονογονείς? Όχι, δεν είναι καθόλου. Το μονογονέας, ειδικά η γυναίκα, γιατί είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, όχι ότι δεν υπάρχουν άντρες, καλείται να διαλέξει. Από τη μία λέει, εντάξει, θα βρω μία δουλειά, απ' την άλλη έχει το τεράστιο πρόβλημα της φύλαξης των παιδιών του. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν έχω μικρά παιδιά, πού θα τα αφήσω? Η πολιτεία προσπαθεί, δεν έχει καταφέρει το ρόλο το σπουδαίο για να έχω τη φύλαξη αυτών των παιδιών που πρέπει να έχουν ασφάλεια, που να έχουν και ένα παράδειγμα και να τους δώσουμε κι εμείς στις γυναίκες αυτές τα κίνητρα για να μπορέσουν έτσι να βρουν το δρόμο της ζωής τους. Αντιστοίχως η αγορά εργασίας στηρίζει τις γυναίκες αυτές. Υπάρχει βοήθεια για τις γυναίκες, οι εργοδότες θέλουν γυναίκες που είναι μόνες και μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας, αλλά αξίζει να σημειώσουμε και το θετικό ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν καταστήματα. Υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι αγκαλιάζουν και πολλές φορές θα σας πούμε ότι είναι γυναίκες οι οποίες έχουν απευθύνει σε εμάς γιατί οι εργοδότες έχουν καλέσει πρώτα και έχουν πει: έχω μια γυναίκα που σημαίνει αυτό, τι μπορώ να κάνω. Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα μητέρα μονογονέας, προκλήσεις και ενδυνάμωση. Όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, είναι επιτακτική η ανάγκη αφενός ενδυνάμωσης των γυναικών μονογονέων και αφετέρου δημιουργίας ενός δικτύου υποστήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών. Ενδυνάμωση τους κάνουμε και να καταφέρουν να βρουν δουλειά, γιατί όλοι ξέρουμε πως κινητήριος δύναμη είναι η δουλειά η οποία θα αποφέρει οικονομική ευχέρεια για να μπορεί να πάει την άλλη μέρα στη ζωή. Και αυτό... Πιστεύω πως με αυτό το πρόγραμμα το έχουμε καταφέρει, έχουμε βοηθήσει γυναίκες νεαρές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπα και μέσα, οι συνεργασίες. Γιατί μόνος του δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι, ούτε ένα διοικητικό συμβούλιο, ούτε ένα σύλλογος. Αν δεν υπάρχει συμμετοχή, αν δεν υπάρχει συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με τον επιχειρηματικό κόσμο...